Καλησπέρα φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4 και του ραδιοφωνικού ΠΑΟΚ 24. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας, είμαι ένας ταπεινός και φτωχός δημοσιογράφος. Αριστερά μου είναι ο Στέργιος Αναστασιάδης, ένας πλούσιος χαρακτήρας. Συνέχισε, πες κι άλλα. Ναι, και η Αγάπη Γαβριλίδου, η οποία στη Σουηδία θα τη λυπόντουσαν, εδώ έχει... Κάτσε, δηλαδή, γιατί Στέργιο έχει να πει πλούσιο χαρακτήρα και για μένα έχει να πει ότι είμαι κοντή, δηλαδή. Δεν είπα ότι είσαι κοντή, εσύ το καρφώθηκε. Τι! Ναι, βέβαια, το έχει πει 1 εκατομμύριο φορέ. Πε κάτι για άλλο, ρε Σταύρο. Εσύ, όταν τι σεξιστικά πράγματα είναι αυτά, για ποιο λόγο. Δεν έχουμε bullying. Υπάρχει η τάση ναι. Το κοινό να πιστεύει όταν λες κάτι συνεχώς, να πιστεύει ακριβώς το αντίθετο. Προφανώς γιατί ξέρουν όλοι ότι είμαι την 2 μέτρα. Με βλέπει καθημερινά. Ακριβώς. Το καμάρι τη δημοσιογραφία λοιπόν από την απέναντι πλευρά μου. Η Αγάπη Γαβριλίδου. Άντε, μπράβο, πες κάτι. Είπα κάτι. Άντε, ανέβασα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή με τον Βασιλιά, όπου θα ασκήσουμε την Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία έκανε ένα τραγικό παιχνίδι χθες. Και τα τρίκαλα. Και μας πήρε 400. Άστα τρίκαλα, δεν ασχοληθήκαμε τα τρίκαλα. Τα τρίκαλα φάγαμε μόντα από φίλο του Άρεος, ο οποίος θα κυνηγηθεί. Α, έτσι έγινε. Στο θάνατο, ναι. Μου λέει: έχω τελειωμένο διπλό-διπλό τρίκαλα. Καλά, καλά. Και λέω: ξέρει την κατηγορία. Πώς, εντάξει, κάτι θα έμαθε. Τελικά, χιχί βγήκε το τρίκαλο. Με 9 παίκτες. Με 9 παίκτες τελείωσε. Αυτή η μόντα που στο πουθενά είχε 2 αποβολές. Τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, μετά 2 με 3 με την εκπομπή του Βασιλιά. Το καμάρι της πόλης μας θα είναι εδώ να σας πει τα δικά του. Λοιπόν. CJ Jeff σήμερα το βράδυ. Μεγάλο πάρτι. Μεγάλο πάρτι, ανοίγουν οι πόρτες στις 10, θέατρο Βεργίνα. Πηγαίνετε εκεί να γουστάρετε. Τον βλέπω σε καλή κατάσταση. Πάντα, ρε. Στην Αφίσα. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Open bar. 15 ευρώ είσοδο και πίνετε τον πάτο σας. Είναι το σλόγγαν της. Τι γελάτε. Στοχευμένο, καλό, καλό. Ναι, έτσι δεν θα έπρεπε να είναι. Με 15 ευρώ, εγώ 15 ευρώ πάω και δίνω στον καφέ. Εδώ άλλο σου φαίνεται DJ από τους λίγους. Εντάξει, σου λέει 15 ευρώ και πιες τον πάτο σου. Το ξαναλες και ωραία, έτσι. Yeah. Στο open bar από 8 bartenders. Κοκτέιλ και περιόριστο ποτό. Λοιπόν, το κλίμα θα ζεστάνουν. Τζόρτζι Λιπάκος και τα πεις. Ναι. Μεγάλο πάρτι στο Ρίζινση. Καζίνο. Στο θέατρο Βεργίνα. Στοίχημα σήμερα. Θα παίξουμε κύπελο. Ναι, φυσικά. Τι θα παίξουμε, Σταύρο? Δεν θα παίξουμε το Πάο Κάρις. Ποτέ βασικά. Άστο. Ποτέ. Όποτε παίζουμε γενικά του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, κάτι δεν πάει καλά. Ναι, δεν ακουμπάμε το ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι και ένα παιχνίδι, θα το αναλύσουμε συνέχεια βέβαια, αλλά δεν παίζουμε το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο νόμος. Πάμε παρακάτω. Αναδομό. Χορηγό των 7ο Διεθνή Νυχτερινό Μαραθώνιο Σταύρο Κόλκας, 13 Οκτώβρη. Ετοιμάσου. Έτσι ονομάζεται. Είδε το όνομά μου. Ετοιμάσου. Το όνομά μου, επιτέλου. Επειδή θέλει. Μα πάντα πάρευα σε ένα event. Επειδή σε βλέπω ότι ετοιμάζεσαι, είσαι σε φόρμα. Καθημερινά. Σε τρομερή φόρμα. Ξέρεις πόσο, ναι. Μέχρι πόσο είμαι μαραθώνιο αντέχω. 15 με 20 μέτρα. Αυτή τη στιγμή με τη φόρμα που έχω. Θα ανέβω, θα ανέβω. Από το καλοκαίρι λίγο δύσκολο, με κερδίζει δηλαδή. Το φαΐ. Είσαι δύσκολο. Πώς μου λέει ένας φίλος γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο, το ρωτάω, λέει με κέρδισε ο χουλιγανισμός. Είναι η ατάκα του. Δηλαδή δεν θα σε δούμε στον ημιμαραθώνιο. Θα σε δούμε στις καφετέριες να παρακολουθείς τον ημιμαραθώνιο. Δεν πιστεύω πότε. Α, είναι νυχτερινός, ε. Ναι. Έχω μια ελπίδα. Ωραία. Η αναδομό προσφέρει 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες του μαραθωνίου και 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερό τους μια συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. 2-3-11-2-41-508 Αγία Σοφίας 18, αν και μαθαίνω ότι έχει τσεκαριστεί ένα τεράστιο γραφείο σε πολύ ωραία περιοχή και μπορεί να έχουμε μετακόμιση. Μαθαίνω. Πάμε παρακάτω. Γιατί πρώτη δεν μας... ώρα μαζί μας η Naxus, υπερήφανος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Άρη θα φοράει Naxus. Και σήμερα θα φοράει σίγουρα Naxus. Σίγουρα. Ναι. Δωρεάν παραγγελία και αποστολή σε όλη την Ελλάδα διαδικτυακά από το nac.gr. 2 καταστήματα, πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Μετεράνια Κόσμος και το κατάστημα Stock με 70% έκπτωση. Όπως είδα περνώντας σήμερα, μπότσαρη με Βασίλη Σόλγας, μία ακόμα επιλογή. Πήγαινε και σήκωσέ το. Καθαρίζω εγώ. Σήκωσέ το. Εντάξει. Καθαρίζω. Θα σηκώσω ένα τηλέφωνο και θα πω αυτό το παιδί. Μου είπε πρόσφατα ο Άγιος ο ιδιοκτήτης ότι πήγε μία στην Γλυφάδα και πήρε 38 ζευγάρια παπούτσια. Τι.
38 ζευγάρια παπούτσια. Όσα η Αγάπη Γαβριλίδου έχει πάρει από Δευτέρα. Στη ζωή μου δεν έχω πάρει. 38. Ναι, πήγε μία και λέει: φέρε αυτό, φέρε εκείνο, φέρε το άλλο. Μαζί μας φυσικά και το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια και στην πληροφορική. Αν θέλετε να γίνετε κορυφαίος σε αυτούς τους κλάδους. Εθνικής Αμήνης 14, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και φυσικά στο datalabs.edu.gr. Από χθες μαλώνουμε πάλι, δηλαδή με όλο τον κόσμο. Για το τι θα λέει ο Λουτσέσκου, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Λουτσέσκου θα λέει ότι γουστάρει. Όπως λέτε εσείς ότι γουστάρετε όλο αυτό το διάστημα, και ο Λουτσέσκου θα λέει ότι γουστάρει. Ο Κόλκας θα λέει ότι γουστάρει, ο Στέλιος θα λέει ότι γουστάρει. Ο καθένας είναι υπόλογος των λεγόμενων, των πράξεών του κτλ. Κτλ. Αν θέλουμε να βγάλουμε μια υπερευαισθησία για το τι και το πώς, τέλος πάντων, που αναφέρεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν είναι πυρηνική επιστήμη να καταλάβει κάποιος ότι στην Ελλάδα της δημοκρατίας λειτουργούν με καθεστωτικές πρακτικές τα παρεάκια, η πολιτική ανύπαρκτη, η δικαιοσύνη και όλα τα συναφή. Εντάξει, πονάει το Χίτλερ, καταλαβαίνω, αλλά έτσι λειτουργούσε και αυτός. Τι να κάνουμε τώρα σε κάποια θέματα. Ναι, οι κύριοι που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και έχουν τα κουμάντα δεν βομβαρδίζουν πληθυσμούς, δεν καίνε ανθρώπους, δεν τους στέλνουν στα αέρια. Ναι, δεν λέμε για αυτό το κομμάτι. Ο προπονητής μας δεν αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι, αναφέρεται στον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις. Όταν παραδείγματος χάρη ένας δικαστής δεν είναι αυτός που θέλουμε, είναι πολύ φασιστικό το να τον αφήνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκτεθειμένο σε στημένα δημοσιεύματα. Είναι μια έμεση καθεστωτική πρακτική. Είναι φασιστική πρακτική. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι φασίστας μόνο, ξέρω εγώ, η Χρυσή Αυγή. Είναι, το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαίτερα. Τους έχουμε φωτογραφίες, χαιρετάνε αλλά Χίτλερ κτλ. Κτλ. Φασίστας είναι και αυτός που επιβάλλει ως θεσμικό όργανο, εντάξει, τα θέλω του και αυτά που τον βολεύουν. Φασισταριό είναι και αυτό και λαμόγιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν μην είστε υπερευαίσθητοι. Δεν χρειάζεται. Να, δηλαδή δεν λέει τίποτα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Το αυτονόητο λέει. Τώρα το λέει συνεχώς. Ναι, το λέει συνεχώς για να προκαλέσει εκνευρισμό. Προφανώς. Το καταφέρνει κιόλας. Το καταφέρνει, ναι, εννοείται. Φάνηκε και χθες. Ναι. Και ένα άλλο. Δεν θέλουμε να είμαστε συμπαθητικοί, παιδιά. Δεν έχουμε κανένα ταλγκά. Έχω φίλους, έχω, ξέρω εγώ. Έχουμε φίλους. Έχουμε. Δεν μας λέει κανείς άφιλος. Θα περπατήσουμε στον δρόμο, θα πετύχουμε και 10 γνωστούς. Θα αγκαλιαστούμε και με 5 που έχουμε να τους δούμε 5 και πόσο καιρό. Ωραία. Θα βρούμε να πιούμε καφέ. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε συμπαθητικοί σε όλους. Πόσο μάλλον σε υποκριτές. Ξέρω, το πολιτικά ορθό. Ξέρεις, είναι αυτό το πολιτικά ορθό. Μα γιατί πολιτικά ορθό μιλάμε σε μια χώρα που έχουν διαλυθεί τα πάντα από τη μέρα που έκλεισε η κάνουλα. Και ο καθένας ξεφτιλίζεται για 5 ευρώ. Δεν υπάρχει πολιτικά ορθό, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα πολιτικά ορθό. Δεν υπάρχουν κανόνες συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει δεοντολογία. Δεν υπάρχει σχέση σεβασμού με κανένας με κανέναν όταν συμπεριφέρονται έτσι. Και είναι και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και ωραία η σχέση να ξέρεις ότι ξερνάω με την πάρτη σου. Δηλαδή δεν είναι κακό. Δεν θα σε χτυπάω παραμάκια την πλάτη. Ωραία, και μετά από πίσω θα στη δίνω. Όχι, ξέρω. Στο λέω ότι σε συγχαίρομαι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αρσενικό. Και αυτή θα πρέπει να είναι η δομημένη σχέση όλων των ανθρώπων που έχουν διαφωνίες. Διαφωνίες τόσο μεγάλες. Όχι το να διαφωνήσουμε εμείς για κάτι και να μισιόμαστε. Ναι. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που εσύ μου λες άσπρο και εγώ σου λέω μαύρο, δεν έχουμε να βρεθούμε κάπου. Χτίζουμε τη σχέση μας πάρα πολύ ωραία. Σου λέω ότι σε συγχαίρομαι και θέλω, απαιτώ από σένα να μου πεις ότι με συγχαίνεσαι. Όχι να μου το παίζεις γιατί δεν είσαι πολιτικά ορθός. Δεν είμαι πολιτικά ορθός μαζί σου, αγόρι μου. Γιατί είσαι παπατζής και υποκριτής. Αυτό είναι το χειρότερο, εσύ. Ναι. Υποκρισία, δηλαδή. Ναι. Δεν είδαμε κινητοποίηση όταν ο Καραπαπάς έκανε λόγο για Χούντα. Τους άρεσε τότε, φαίνεται. Και ο Μαρινάκης. Και ο Μαρινάκης. Ναι. Εντάξει. Ναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είδαμε κινητοποίηση όταν στα ναυπηγεία πήγαν φασίστες και βάλουσαν τον κόσμο. Που υπάρχει και σύνδεση. Μην αρχίσω να τα λέω. Είναι πολύ εύστοχο και το ερώτημα του Ερίκου του ΠΑΟΚ 24 που έκανε χθες. Στο μεταξύ μας, που είπε, ρε παιδί μου, επί Χίτλερ υπήρχε ομάδα με 10 κλεισμένων και 2 μηθενισμούς. Πώς φαίνεται ότι διάβαζε τέτοιο Αναστασιάδη χθες. Που έχει βρει όλα τα επιχειρήματα που έχει βρει. Σου έχω και πρωταθλήτριες
εκείνη την περίοδο. Πες 8 ομάδες. 8 ομάδες. 8 ομάδες. Αγαπημένη του Χίτλερ, ως γνωστόν, η Σάλκη. Η Σάλκη, εντάξει. Και όμως εκείνη την περίοδο της ναζιστικής Γερμανίας, από το 1933 μέχρι και το 1944, εντάξει, πήρε η Σάλκη 5 πρωταθλήματα. Πήρε. Okay, εντάξει, ρε φίλε, αλλά πήρε 2 η Δρέσδη, πήρε ένα η Rapid Viennis, ένα το Ανόβερο, ένα η Νιρεμβέργη, ένα η Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Η Rapid Viennis πήγε κόλλησε. Την πήραν την Αυστρία σε 6 λεπτά. σαν του ήρωε Ολλανδία. Δηλαδή δεν πήρε 11 η Σάλκε. Ναι, δεν πήρε 11 η Σάλκε, όχι. Μοιράστηκε. Πήρε 5. Και επίση, ο Τζέσε Όουενς δεν ακυρώθηκε. Δεν από τον Κομίνοφ, πάτσε γραμμή. Αδερφέ, το παίρνει ο Γερμανός. Τι άλλο. Και τι άλλο συνέβη τότε. Κοίταξε, ακόμα και η αγαπημένη σου ταινία, η απόδραση των 11. Ναι, που είναι πραγματικό. Ουσιαστικά είναι αφιέρωμα στην ομάδα τη Ουκρανία. Την πρώην δυναμό Κιέβου που τη διέλυσαν οι Γερμανοί, ναι. Τους είπαν όλους αυτούς τους παίκτες διεθνείς τότε Ουκρανούς, ελάτε σε μια ομάδα γερμανική, είπαν αυτοί όχι, κάναν τη start, ναι. Από το αγγλικό start, ξεκίνημα κτλ. Ναι. Παίζανε αγώνες που λες, κέρδισαν μια ουγγρική 11-0, μια άλλη γερμανική 8-0 και κάποια στιγμή άρχισε να εκνευρίζεται το σύστημα. Ναι. Σου λέει δεν γίνει τώρα οι Ουκρανοί που είχαν καταλάβει το Κίεβο οι ναζιστές. Ναι. Και τους πασάρουν μια, τους βάζουν αντίπαλο μια γερμανική ομάδα, κανονικά ήταν τον SS. Τη Φλάκεφ. Ναι, αίτητη τότε στη Γερμανία και το πρώτο μας λήγει 5-1 για τη start. Ναι. 6 Νοεμβρίου, 6 Δεκεμβρίου και λέει θα κάνουμε ρεβάνς σε 3 μέρες. Στο μεταξύ οι Ουκρανοί δούλευαν κανονικά σε εργοστάσια. Ναι. Οι άλλοι κάναν προπονήσεις. Εντάξει, μπήκαν στα αποδυτήρια και πριν τον αγώνα και στο ημίχρονο οι ναζιστές και τους είπαν παιδιά καλό είναι να χάσουμε γιατί είχε γεμίσει και το γήπεδο κτλ. Τελικό σκορ 5-3. Και έδωσαν πάλι οι Ουκρανοί. Το μάτς τελείωσε. Τελείωσε. Δεν το σταμάτησε αυτό. Ναι. Πόσοι ζουν από αυτούς μετά λίγο χρονικό διάστημα? Κανένας. Κανένας, τους φάγαν όλους. Το μάτς τελείωσε όμως. Το μάτς τελείωσε, Σταύρο. Εντάξει, δεν έκανε ο ναζιστής τη Φλάφεν, πώς λέγεται, θυμάμαι, το ψόφο κοριό, με πέτυχε ένα χαρτάκι. Τρομοκρατήθηκα. Πάμε στο δικαστήριο της, στο Reichstag. Στην Ευέργη, να το ζητάνουμε λίγο, ναι. 8-0 ναζιστές. Ναι. Το μάτς τελείωσε. Ναι. Άρα εδώ είναι το μοναδικό λάθος του Λουτσέσκου για μένα. Ναι. Αυτά δεν γίνονταν ούτε στην Ναζιστική Γερμανία. Ναι. Και το παράδειγμα, ξαναλέω, του Τζέσε Όουενς που μέσα στο Βερολίνο τους ξεφτέλησε όλους. Δεν τους ξεφτέλησε απλά. Πάει το επιχείρημα της άδειας φυλής, δεν μου τελείωσε. Γεια σας. Πήγε ο Άραπς, πήδηξε, πόσο πήδηξε? Δεν θυμάμαι, αλλά πήρε 4 χρυσά μετάλλια. 4 χρυσά μετάλλια. 100 μέτρα, 200 μέτρα. Και μήκος δεν πήρε. Και μήκος και ακόμα ένα. Αλλά δεν βρέθηκε ένας Κομίνης να τον πει. Ακυρώνεται η προσπάθειά σου. Πάτησε παστελίνη. Μα η παστελίνη είναι μια χαρά. Την πάτησε. Μα δεν έχει παστελίνη. Δεν έχει σημασία. Αυτή η ευαισθησία και η υποκρισία είναι. Δηλαδή διαβάζαμε με την αγάπη, μιλάμε, έχουμε διαβάσει για απέλαση, για τιμωρία, δεν ξέρω. Ναι, ρε, κανονικά. Απέλαση, ποιο έγραψε? Ακούστηκε χθε σε ραδιόφωνο τη Αθήνα. Ποιο το είπε? Δεν μπορώ να σου πω. Πώ δεν μπορεί, πε μου, εγώ θα τον ονομάσω. Γενικότερα, ναι, ακούστηκε και αυτό. Ότι πρέπει δεν να είναι συνάδελφο για απέλαση. Όχι, όχι. Δεν διευκρινίστηκε αυτό, είναι η αλήθεια. Πρέπει να το μάθουμε λίγο αυτό. Άρα λοιπόν, όσο εκνευρίζει ο Λουτσέσκου, να το κάνει επί δύο. Επί πέντε. Αν κάποια στιγμή βλέπει ότι τα λέει και δεν ασχολείται κανένα, α σταματήσει. Ναι. Κάτσε ρε παιδιά, έρχονται μηνύσει. Το σκέφτονται, λένε στην Ελλάδα. Α, μηνύσει, κάτι επιφανεί. Διάβασα το Αρνάτο το ρεπορτάζ τώρα για να λέμε και ονόματα. Επιφανείς αεξίδες πλούσιοι δηλαδή. Γιατροί, δικηγόροι. Όχι οι φτωχοί που δεν έχουν για το παράβολο. Όχι, το τονίζει και τρεις φορές ότι είναι γιατροί, δικηγόροι και γενικότερα τέτοιοι. Δικηγόροι. Εμείς εδώ δεν έχουμε γιατρούς και δικηγόρους. Όχι, φυσικά. Υπενθυμίζει ότι είχε κάνει ένας μήνυση στον Περέιρα. Ναι, 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 ναι. Και με ποια κατάληξη. Και δικαιώθηκε. Ναι. Και οι επιφανείς αεξίδες θα κάνουν μήνυση στον Λουτσέσκου. Το σκέφτονται. Έχω πληροφορίες αποκλειστικές από την πλευρά του Λουτσέσκου. Ξύνονται οι όρχες του εμφατικά. Εμφατικά, μπορείτε να το σημειώσετε αυτό, αποκάλυψε Κόλκας, ως πρώτο όκτα βάζουν αυτά. Τι είπε ο Κόλκας, δεν μπορεί να κοιμηθεί ο Λουτσέσκο από τη φαγούρα, πραγματικά, όλοι οι επιφανείς αεξίδες μαζευτείτε σε μια γυάλα, εντάξει πληρώστε ένα παράβολο 180 ευρώ γιατί είστε και επιφανείς, να βγει από 2 ευρώ τον καθένα, μην είστε 2-3 και ξοδευτείτε. Και αν δεν έχετε λεφτά, γιατί γενικά και με τις μεταγραφές σφιχτοί ήσασταν, πείτε μου ένα λογαριασμό, σας βάλω εγώ 180 ευρώ, που είναι το παράβολο. Εντάξει, να σας στείλω εγώ. Θες να κάνουμε ένα κίνημα να εκπροσωπήσουμε τους φτωχούς οπαδούς της ΑΕΚ και να κατηγορήσουμε για ρατσισμό ότι προβάλλουν τους πλούσιους. Προβάλλουν τους πλούσιους. Κάτοχοι διαρκές, λέει, από τα κρυβά. Από τα κρυβά, συγκινητικό. Οι φτωχοί είναι η πλέμπα, δεν έχουν λόγο, δεν ασχολούμαστε. Αυτό δεν παίζαμε με τον Άρη σήμερα, ξέρετε, θα το τέντωνα.
θα το πήγε, θα γραφόταν μπλοκ ιστορικό. Δηλαδή... Θα παρακολουθούμε το θέμα Σταύρο και Αγάπη. Γιατί τους αποκαλεί κλέφτες, ρε φίλε. Εντάξει, δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Εμφανής είναι. Εντάξει, φίλε. Είμαι εγώ δικηγόρος και γιατρός. Και... Εγώ είδα το εισαγωγικά. Ναι. Γιατροί, δικηγόροι και λοιπά. Ναι, κανονικά. Δηλαδή, τι άλλο δεν υπάρχουν. Ο πολιτικός μηχανικός δεν είναι, ο αρχιτέκτονας. Ναι, ναι. Ο τραπεζικός είναι νορμάλ. Παραδοσιακά οι αρχιτέκτονες έχουν μια τάση. Ναι. Ρίχνουν το γήπεδο βέβαια. Δεν έχει σημασία. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάντως νομίζω στα δικαστήρια, αν φτάσει εκεί η υπόθεση του Λουτσέσκου, δεν έχει τύχει. Γιατί εντάξει. Είχε δικαιωθεί και ο παδός. Είναι καλή. Εμπειρία, ναι. Ικανότητα. Bullying. Ναι. Άλλαξε ο υπουργός δικαιοσύνης βέβαια, είναι η αλήθεια. Άλλαξε. Δεν ξέρω τώρα αν αυτός κάνει τάκλιν στους δικαστές όπως ο προηγούμενος, με σκαριές. αλλά η ουσία είναι ότι πραγματικά ναι, εκεί είναι καλή. Ωραίο θέμα και αυτό. Πολύ ωραίο θεματάκι. Ωραία. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση πραγματικά μπασού πουλάνε και πολιτισμό. Αν γράφαμε εμείς αυτά που γράφουνε, πραγματικά ρε φίλε, θα έβγαινα από το σπίτι και θα μπήκε μπήχα στο κέρα στην πρίζα. Πάτα και ούτε οι δικοί μας θα μας βορούσαν. Από την οθόνη μπορεί να έβγαινε. Ναι. Εκείνη το Γιώργο Ζαβίδη είναι η καλή καστοκέρα. Ναι ρε, που πάει. Δεν το έχω δει. Έλα, που είναι ένα και κάνει, βγαίνει έτσι. Έλα το παιδί και γυρνάει και το κεφάλι. Ναι. Ωραία, θα μου το δώσετε αυτό. Ο οποίος Γιώργος Ζαβίδης. Αυτό το προβοκατόρικο επιστρέφει ένα δικό του παιδί, δεν τρέπεστε λίγο. Ποιος το βάλε αυτό, ο Βαρδίδης. Ποιος. Δεν το γράψα. Ο Κρατσιάνο Πελέ του ΠΑΟΚ 24. Επιστρέφει ένα δικό του παιδί και Δημητράκη Κωνσταντινίδη. Θα παίξει κιόλα όμω. Δικό του παιδί είναι. Ναι. Δεν του κρατάμε κακία. Όχι, γιατί. Δεν του κρατάμε κακία. Με τίποτα. Τέλος πάντων, γελάμε με την υποκρισία. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, παιδιά. Δεν μπορούμε να το πάρουμε σοβαρά. Εγώ προσπάθησα, μιλώντας με φίλους πριν γράψω τον blog το χθεσινό στο SDNA. Με τον πολύ ωραίο το βάλα πρωί. Ναι. Μου λένε, προσπάθησε να μην το ξεφτυλίσεις. Γιατί είχα όρεξη εγώ τώρα να τα κάνω όλο κάτω. Εμένα πάντως με απογοήτευσες. Πες και θα σου πω γιατί. Δεν είδα πουθενά το όλη χορτά του. Ήταν ήδη φίλε με αυτό να. Μία μέρα τον έχω υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε. Ξέρεις γιατί δεν ακούμπησα το όλη χορτά του. Γιατί ένας που μιλούσα μου λέει, μην το πας, μην το ξεφτυλίσεις τώρα. Είπα για τα πουλιά που έχουν. Σταύρο, φτάνει λίγο. Ρε, γιατί έχει και το κινητό μου άνθρωπο και θα με παίρνει 10 φορές την ημέρα. Δηλαδή. Και μου τον βγάζει και προτινόμενα από χθες στο Facebook. Τον έχουμε βρει. Ναι. Να το στείλω έτοιμα. Έλα. Τέλος πάντων, δεν ασχολήθηκα. Εφτάνει, εντάξει. Το άλλο το κορυφαίο. Α, κάτσε λίγο. Μου στέλνει φίλο. Ανομιζοτόλη. Φίλο Μπάτσο και μάλιστα από του κακού. Ναι. Ρουμανία, τελωνιακή σύνδεση με Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει απέλαση, ούτε τους νόμους δεν ξέρουν, λέει ο γνωστός. Μα τι κάνουν οι επιφανείς εκεί της ΑΕΚ. Αν έχεις κοινό έτσι μορφωμένο. Άμα έχεις, φίλε, ναι. Άμα έχεις κοινό. Πού να τα ξέρω εγώ τα δικά σας, βρε αγοράκι μου. Πού να τα ξέρω. Το άλλο το εκνευριστικό ότι γράφουν ορισμένοι ότι και ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει ανακτήσει με τον Λουτσέσκου. Ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά. Πες μου, έχεις ένα φίλο που σου είπε Σταύρο, φτάνει, ρε. Δεν γίνεται άλλο με τον Λουτσέσκου. Έχεις έναν. Βασικά οι δικοί μου φίλοι πραγματικά νομίζω ότι είναι σε άλλο πλανήτη. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουν τι ώρα έχω εκπομπή. Μετά από 20 χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν είναι το κριτήριο οι φίλοι μου, Στέργιο, μεταξύ μας. Αλλά... Ωραία, έχεις διαβάσει κάπου έστω και έναν οπαδό του ΠΑΟΚ να γράφει, να ακούει, να λέει ότι έχω κουραστεί με τον Λουτσέσκου, να σταματήσει. Όχι, ναι. Όχι. Άρα καλό θα είναι όσοι είναι έξω από το χορό και δει Αθηναίοι. Ο δίπλα σου λέει με μπλούζα άγγελος ή τάγκς έρχεται, ρωτάει. Για σένα και για το θειό σου. Όχι. Όχι. Την έχω την μπλούζα στην ντουλάπα. Και βασικά το πρόβλημα δεν είναι η μπλούζα, είναι ότι δεν χωράει η μπλούζα στην ντουλάπα. Στέργιο, πες και ένα γεια σου θείε. Γεια σου θείε. Κάθε μέρα δεν είναι. Τι με παίρνεις, ρε, αέρα είμαι. Α. Ναι. Αυτό ήταν το μήνυμα. Ναι. Φιλιά. Φιλιά, δεν το είδα με ενθουσιασμό. Πάμε στο πρώτο break λοιπόν, αφού ασχοληθήκαμε με το δράμα του Λουτσέσκου που η φαγούρα από χθες είναι απίστευτη. Τον έχει τρελάνει. Ναι. Δεν πάει συγκεντρωθεί για να βγάλει δεκάδα για σήμερα. Ναι, να πούμε το βράδυ πώς θα είναι. Ναι. Λοιπόν, έχω δεκάδα, να ξέρετε. Και εγώ έχω δεκάδα. Στα και έλεγε Μαλεζά και Χατσερίδη. Έφαγε το Μαλεζά, φίλε. Έφαγε το Μαλεζά. Έχω και άρια, μα θες. Δύο κιόλα. Δύο δεκάδες. Δύο διαφορετικά σχήματα. Ούτε οι Αργιανοί δεν ξέρουν πώς θα παίξουν. Έχουμε ή 4-2-3-1 ή 4-3-3. Τι θες. Ποια η διαφορά, αγάπη. Έχει, ρε φίλε, με τριάδα στο κέντρο έχουμε εδώ πέρα.
Ναι, ποια είναι η τριάδα με το 2-1, λοιπόν, ποια είναι η διαφορά. Όχι, βασικά θα το πω μετά το διάλειμμα. Θα κάνεις μια ανάλυση ποια είναι η διαφορά με το 4-3 με το 4-2-3-1. Εύκολα. Εντάξει. Εύκολα. Έλα, φιλιά, πάμε. Λοιπόν, περίμενε. Πάμε στο διάλειμμα και πιστεύουμε. Εδώ είμαστε, ανοίγουμε γραμμές, πάμε σε έναν επιφανή φίλο της ΑΕ. Καλησπέρα, φίλε. Τι γίνεται, ρε. Τι ζούμε, ρε. Κάτσε να παρακολουθούμε το θέμα, εντάξει. Το παρακολουθούμε, είμαστε stand-by. Ναι. Πιστεύω. Αλλά έχουμε και ένα παιχνίδι κυπέλλου σήμερα. Μετά από πόσα, 5 χρόνια. 4. Όχι, κάτσε, 4 ήταν αυτή η βήτα. 4,5. Μετά από 4,5 χρόνια υπάρχει ΠΑΟΚ ΑΕΣ. Είναι μια είδηση. Θα έχουμε και ωραία συνέντευξη μετά τη μία. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για να πάρει ένας φίλαθρος του ΠΑΟΚ το παιδί του να ζήσει ένα ΠΑΟΚ ΑΕΣ, ένα πεντάχρονο παιδί. Ναι, ρε, πλάκα, τέτοιες ηλικίες δεν έχουν ζήσει ποτέ. Ποτέ. Αυτό και είναι η ιστορία της πόλης. Και ένα 8χρονο και να έχει πάει στα 3 του χρόνια, δεν θυμάται. Γενικά, άρα... από 10 χρόνια και κάτω, είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων πρέπει να το ζήσει. Είναι η ιστορία της πόλης, είναι τέλος πάντων, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια. Ναι, και γιατί ιστορία. Δεν ξέρεις πότε θα το ξαναζήσεις. Στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Εντάξει, έχεις και στο πρωτάθλημα τώρα. Όταν έχεις μια ευκαιρία, την εκμεταλλεύεσαι. Εντάξει, τώρα είναι, επειδή είναι πιο χαλαρά τα πράγματα από ότι θα είναι τέλος πάντων στα παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία να πάρει κάποιος το παιδί του και να πάει στο γήπεδο να ζήσει κάτι πρωτόγνωρο, κάτι πρωτοφανές. Κάτι πρωτόγνωρο. Ναι. Καλό είναι λοιπόν, γιατί εγώ τα θυμάμαι πιτσιρικά όταν πήγαινα. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι ένα. ΑΕΣ ΠΑΟΚ 0-1 με Μπανιώτη, πόσο να ήμουν, 8 χρονών. Που το παρακολούθησες πιστεύω με μεγάλη ηρεμία. Ακόμα και αν ήσουν 8 τότε. Χρονών. Τότε πρώτα απ' όλα τότε ήμασταν, που ήταν ωραία χρόνια ρομαντικά. Ναι. Ήμασταν στην κερκίδα 50-50. Α, έχεις τη διάρκεια. Ναι, δεν ήμουν πέταλο 6 χρονών, 7-8 πόσο ήμουν. Ίσως η καλή κατάσταση τότε. Ναι, εννοώ ότι μπορεί να είχαμε και γερνούς δίπλα και παοξίδες να είναι πιο κάτω. Δηλαδή δεν είχαμε. Υπήρχε επίπεδο, υπήρχε πολιτισμός. Άλλαξαν τα χρόνια. Κρίμα. Κρίμα. Και ο παπάς ο μεγάλος τώρα, εντάξει, που λέγανε οι πατεράδες μας, εμείς είμαστε μεταξύ μας και τέτοια, και μετά μάθανα εγώ από άλλους ότι κατεβάζανε τις σημαίες που ήταν με μαδέρια οι σημαίες και κοπανούσανε με τις σημαίες. Άρα κατά τα άλλα είμαστε. Ρομαντικές εποχές. Αυτό το παπατζιλίκι. Το σκηνή μετά, ξέρεις. Με το σκηνή κάποιον κρεμούσανε, κάποιον κάνανε, αλλά υπήρχε πολιτισμός τότε, ναι, είναι η αλήθεια. Και τι ωραία το 60 που μας καταλάβαινε από τα καπελάκια που φορούσαμε. Ναι. σε αυτό το σημείο να πω λίγο κάτι που θέλω. Οπα. Δεν είναι τα παιχνίδια κυπέλου Άρης και ΠΑΟΚ 1-70 ο ναι. τελικός που κέρδισε ο Άρης 1-0 και 1-2003. Που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι. Από το 70 μέχρι τώρα μεσολαβούν 8 διασταυρώσεις των δύο ομάδων. Mm-hmm. Λοιπόν, το 72, για να ξέρετε τι γίνεται. Mm-hmm. Το 72 προημιτελικός Άρης ΠΑΟΚ 1-2 πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το 78 ημιτελικός Άρης ΠΑΟΚ 0-1 πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Α, νοκάουτ εκτός έδρας παίζαμε πάντα. Ωραία. Το 80 προημιτελικός Άρης ΠΑΟΚ 1-0 ΠΑΟΚ Άρης 2-0 πρόκριση ο ΠΑΟΚ. Περάσαμε. Σόπα. Ναι. Το 85 φάση του 32 ΠΑΟΚ Άρης 2-0 Άρης ΠΑΟΚ 3-1. Κρίματα, παιδιά, αλλά το 8-4 γκολ. Άλλο σκάνδαλο. Άλλο σκάνδαλο. Ναι. Δεν ξέρω. Είχαμε ένσταση, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, 2001, φάση των 16, Άρης ΠΑΟΚ 1-1, ΠΑΟΚ Άρης 2-0. Και άλλη πρόκριση. Άμα, κοίτα τι γίνεται. Μιλάς, ναι. 2003, ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Και 2009, ΠΑΟΚ Άρης 0-0, Άρης ΠΑΟΚ 0-0. Στα πέναλτι προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόκριση. Είναι το καραμπέλι από το 70 μέχρι τώρα, δηλαδή κοντά μισό αιώνα. Έχει βγει από την τροχιά τη γη, πιστεύει, η μπάλα του καράμπελα. Έχει βγει, ναι. Έχει βγει. Έχει επιστρέψει. Είχαν ένα θέμα με ένα δορυφόρο, πως συγκρούστηκε. Τέλος πάντων. Με λίγα λόγια λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το. Το 70, okay. Το 70 που έχασε ο Γιώργος Κούδας πέναλτι, δεν τα θυμάται αυτά. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όπου βρισκόμαστε στο κύπελο. Εδώ και 48 χρόνια. 48 χρόνια. Σε άλλα δύο, μισό αιώνα. Μισό. 48 χρόνια. Καταγγελτικός. 48 χρόνια περάσανε, σοβαρά. Ναι, το 70, ναι. Πόπο 48 χρόνια, αφού είμαι 43 εγώ, ναι. Πόπο, καλά που δεν ζούσαμε το 70, πέρα κατά το 70. Εννοείται πως οι βετεράνοι του Άρη τρέμουν πως ξαναπάρει κάποια στιγμή, ποτέ δηλαδή, ο Άρης στο κύπελο, γιατί θα βγουν στην άκρη αυτοί. Εγώ θυμάμαι... Οπότε είναι ακόμα στην υπογραμμή της επικαιρότητας. Όταν ο Πατρίς Ζουμπούλης ήταν ενεργός ρεπόρτερ και όχι γραφειοτύπου του Άρη, είχε συνέντευξη με τον Κεραμιδά, ο Ζουμπούλης, πιτσιρικάς με μαλλιά Jackson 5. Κεραμιδάς ψιλονέος.
Μετά από λίγα χρόνια Ζουμπούλης με λιγότερο Jackson 5, Jackson 3 είπες. Ωραία. Και να μιλάς πάλι. Μετά Ζουμπούλης με ελάχιστο μαλλί προς τα πάνω και να μιλάς λίγο πιο μεγάλος. Ωραία. Jackson 1. Εντάξει. Μετά έχουμε Ζουμπούλη με άσπρα μαλλιά και να μιλάς. Ωραία. Και καταλήγουμε. Και να μιλάς στο... ίδιος μόνος του μπορείς. Και καταλήγουμε και στο ότι ο Ζουμπούλης πλέον είναι βετεράνος. Ρεπόρτερ μην γραφείο τύπου. Ωραία. Και δεν μπορεί να κάνει συνέντευξη στον Κεραμίδα. Όχι, μπορεί. Φίλε στο site του Άρη. Δεν θα το κάνει, πιστεύω. Όχι. Πιστεύω μάλλον δεν κοιτάς στον Κεραμίδα 90 χρονών. Δεν πάει και πολύ απλά... γούριο όμως στον Κεραμίδα. Άρα καταγγέλνουμε εδώ, το χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε σελίδες. Ναι, εντάξει, καταγγελία. Δεν πάει γούρι, παιδιά. Εντάξει, απλά. Πώς το λένε, θα ήθελα ο Παντελής να κάνει ένα διάδοχο. Ποιος θα κάνει τον Κεραμίδα. Δεν θα υπάρχει. Ποιος θα κάνει τον Κεραμίδα. Ας γίνει μια τελετή παραλαβής παράδοσης, αγόρι μου. Ποιον όμως. Ποιον. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Ο Νικολάκης Παπαδόπουλος έχει χρόνο. Να το, να το ρωτήσουμε. Ναι, να το ρωτήσουμε μετά. Ναι. Εντάξει. Θα τον έχουμε δίπλα μας. Αυτά μου λείψανε τον Άρη. Αυτά μου λείψανε. Αυτά μου λείψανε. Άντε, λίγο χαβαλές να γίνει, θα περνάει η ώρα μας. Μια και λέμε για κύπελο. Ναι. Έβαλε ένα γκολάκι ο Ευθύμης Κουλούρης χθες. Έβαλε ένα γκολάκι. Έφτασε τα 5. Με τον Μπατζόγλου άπειρος μου είπε άντερ 9. Βάλαμε στοίχημα. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο που το έχουμε πει και χίλιες φορές. Που έχει επιλέξει Ζάιρο Αντιγκάρι. Κάντε ναι. Μια πρόταση να σου δώσει τα μισά να τελειώσει. Να κάνει cash out. Ναι, ναι, κάντε μια πρόταση. Θα του πω να κάνει cash out. Μα τραπέζι είπαμε. Τι έκανε, να φάμε τα λεκτικά μόνο. Τραπέζι. Δεν είχε αφήσει κανένα τραπέζι. Το λεκτικά, δηλαδή το πιζέλι, το φασόλι και ο ντάκο. Και να κλείσουμε. Και τα λένε δικά σου. Εντάξει, όχι, άστονα. Όχι, θα αφήσουμε. Για ακόμα 15 μέρες. Ναι. Όχι, δε, απλά ας παραδεχτεί. Πόσα πήρε, over 9. 9,5. Άντε 9 είπε. Α, άντε 9. Εγώ του έλεγα over 12. Ναι, ναι, ναι. Και το κατέβασε κι άλλο. Και λέω εντάξει, οκ. Άπειρος. 5 έχει τώρα. Ο εξαιρετικός Ευθυμικούς και δημιουργικά, εντάξει. Μπήκε χθες δηλαδή, έβαλε ένα γκολ, έστωσε ένα άλλο. Έδωσε τις μάχες του. Μπράβο το παιδί μας. Πες λίγο την 11 του Πάου σήμερα. 11 του Πάου. Θα χτίσουν λίγο την τεφορμή. Πιστεύω θα παίξει με Ρέι κάτω από δοκάρια. Ωραία. Δεξί μπακ το Καμάρι της Μενεμένης. Ο Μενεμενιώτης Σταρ. Ο Καρβαχάλ των Φτωχών. Ναι. Ο Στέλιος Κίτσιου. Όσους δεν καταλάβατε, το ξεκαθαρίζουμε. Έχουν καταλάβει όλοι. Εντάξει. Το Καμάρι της Ρουμανίας. Αριστερά. Ο Αλίν Τόσκα. Εντάξει. Η ήρεμη δύναμη της Ουκρανίας, Ευγένιος Χατσερίδης. Και ίσως ο πιο ψηλός πόντιος. Ο πιο ψηλός πόντιος γεγονός. Κάτσε ρε, ο Ιάκωβος Τσακαρίδης ήταν 2018. Α, ναι. Ήταν πόντιος αυτός ή απλά έτυχε το είδης. Δεν ξέρω. Δεν μου μοιάζει για πόντιος. Ναι, ενώ ο Χατσερίδης μοιάζει. Δεν ήταν πόντιος, Χρήστο, ε. Άρα με ένα 97 είναι ο Χατσερίδης. Περίμενε. Κάτσε ρε, είπα. Είναι ένα 98. Πόντι, δεν υπήρχαν. Ένα 98. 98. 2-1 είναι. Έτσι είχε ο Ζουμπούλης την πέμπτη συνέντευξη. Ωραία. Πώς το λένε. Το Καμάρι της Ουκρανίας τέλος πάντων. Δίπλα του ο χαζομπαμπάς Χουάν Άλχερ Κρέσπο. Που πήρε το 45 μηνών κοριτσάκι του και μπήκε μέσα στο κήπεδο. Κορίτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί δεν τα ξεχωρίζω αυτά. Με 7-5 χρονών δεν έχω δυσκολία. Κορίτσι. Κοριτσάκι του. Να του ζήσει. Ο εκπληκτικός Χουάν Άλχερ Κρέσπο. Εδώ και 1,5 χρόνο. Κάνει παπάδες. Στα χαφ. Ο άντρας της Νίνα Βέρμπλουμ. Μαζί με τον Ευγένιο Σάχοφ. Πείτε τι γίνεται στο Instagram. Τελειώσουμε την 11. Με την 11 και μετά θα κάνουμε το 5 λεπτό ένθετο των σχολείων στο Instagram από Παοξάκια σε δημόσια πρόσωπα. Στις δύο μεγαλύτερες μορφές του Παοκ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Δεκάρι, ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος για κάποιον διευκρίνησε το λόγο, δεν βγαίνει ποτέ. Μάλλον αντέχει. Στα δεξιά, το Καμάρι του Πόρτο Αλέγκρε, ο Λέο Ζαμπά. Αριστερά, το πρότυπο ανδρός του Μαρόκο, ο Ομάρ Ελ Καντουρί. Ναι. Και στην επίθεση, ο Έλνας Χούλκ. Το Καμάρι της Κρήτης, της Λεβεντομάνας. Ο μόνος κριτικός χωρισμούς στην ιστορία της Κρήτης. Επειδή είπε στον Εργοτέλη, γι' αυτό μάλλον είναι κάπως αλλιώς αυτή
είναι σαν τον Άτχο που είναι μια δική φυλή στα Ελληνών. Ναι. Εντάξει. Και στον πάγκο πολλά χρήσιμα παιδιά για να βοηθήσουν. Και να το πάρουμε λίγο σοβαρά τα επόμενα τρία λεπτά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Λουτσέσκο θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχή σε παιδιά τα οποία δεν έχουν χρόνο. Είναι ξεκάθαρο ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται το Καραϊσκάκη και όχι κάτι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνουμε μέσα και χάνουμε σήμερα. Θεωρητικά, πώς το λένε, αυτά τα παιδιά είναι ένα επίπεδο πάνω από τους παίκτες του Άρη, αλλά είναι θεωρητικά, γιατί μπορούν να μπουν οι παίκτες του Άρη και να είναι καλύτεροι. Αν λοιπόν είναι καλύτεροι οι παίκτες του Άρη από αυτούς που θα μπουν για τον ΠΑΟΚ, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι δεν αξίζουν κάτι παραπάνω οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα. Άρα, η μοναδική προσέγγιση που μπορεί να γίνει στο παιχνίδι είναι, παιδιά, αυτή είναι η ευκαιρία σας. Είναι ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον. Εντάξει, θα έχει κοσμάκι, θα πέφτει το πινελίκι, θα έχει λίγο ένταση. Με καλό διαιτητή. Θα ο Σιδηρόπουλος δεν είναι κάποιος κουραστικός. Έχει και την εμπειρία να διαχειριστεί το παιχνίδι. Παίξτε. Συνεχίστε την πολύ καλή παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια και παίρνουμε τον Άρη εδώ και 48 χρόνια. Συνεχίστε την πορεία που είχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ναι. Βέβαια σε πρωτάθλημα είναι το σερί. Γιατί στο, στην και Ευρώπη, στο κύπελο. Ναι, απλά στην, χάλασε στις άλλες διοργανώσεις. Στο κύπελο όχι, αλλά στο πρωτάθλημα είναι που μας καίει να μείνει το σερί. Εδώ και 1,5 χρόνο ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει ούτε ισοπαλία. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι με δύο ομάδες προσπαθούν να παίξουν, δηλαδή το αξέχωρα από το χαβαλέ που κάνουμε με τον Άρη και την λιγοειρωνία που πουλάμε γιατί μας τα κάναν μπαλόνια εδώ και τόσο καιρό, και αυτή είναι η αντίδραση. Η ομάδα του Πάκο, πώς λέγεται αυτός, Πάκο Ερέρα? Ναι. Είναι σοβαρός προπονητής, προσπαθεί να παίξει. Δεν είναι μια ομάδα που προσπαθεί να κλωτσίσει, προσπαθεί να χαλάσει κτλ, κτλ. Με αυτά που έχει, προσπαθεί να παίξει. Ο Άρης έχει έναν παίκτη που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτός ο Ματέο Γκαρσία. Εξτρεμάκι με πολλή ποιότητα που τον έχει δανεικό από την Las Palmas. Θέλω να τον δω και λίγο live. Να, είναι αλήθεια. Ξέρω τον Γκάμα, τον ξέρω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τον δω στον Άρη. Αυτός μου έχει προκαλέσει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Αρκετή ποιότητα. Δύναμη δεν έχει, αλλά εντάξει, στην Ελλάδα καμιά φορά όταν έχει ποιότητα πάνω από το μέσο όρο κάνει και διαφορά. Ήδη σε κάποια παιχνίδια του Άρη δηλαδή έχει κάνει διαφορά ο συγκεκριμένος. Και στα Γιάννενα που χάσανε είχε ένα δοκάρι. Έχω ένα ενδιαφέρον να δω το συγκεκριμένο παίκτη πώς λειτουργεί μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Γενικά θα είναι μια ωραία, ένα ωραίο απογευματάκι. Δεν χρειάζεται πολλά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο πλην του ότι ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος με όποιον και να παίζει να κερδίζει στην Τούμπα με οποιαδήποτε ενδεκάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Διαφωνείς? Όχι, δεν. Γιατί κουνά το κεφάλι σου και κάνουμε ένα ραδιόφωνο, δεν το βλέπει ο άλλος. Δηλαδή. Σε αφήνω να αναπτύξει τη σκέψη σου. Ναι, αυτό το δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Ναι, αυτό ακριβώς. Η ενδεκάδα λοιπόν πιστεύω ότι θα παίξει ο Λουτσέσκου είναι αυτή. Ρέι, Κίτσιου, Χατσερίδη, Κρέσπο, Τόσκα, Βέρμπλουμ, Σάχοφ, Πέλκα, Ζαμπά, Ελκαντουρί και Καρέλη. Και από εκεί και πέρα και στον Άρη λένε θα κάνουν αλλαγές. Εγώ. Πραγματικά, παιδιά, ό,τι λένε στον Άρη δεν πιστεύω τίποτα. Μα γιατί? Καλά, δεν έχουν και πολλές επιλογές για να κάνουν μεγάλες αλλαγές. Εντάξει, έχουν. Μπορούν να παίξουν με Καντιμίρη. Όχι. Μαυράη. Ο Πορτογάλος, πώς το λένε, Σόουζα. Δεξί μπακ ο Κωνσταντινίδης, αριστερό ο Βαλεριάνος. Κολάσο. Όχι, σου λέω πώς θα μπορούσαν να παίξουν. Α. Στα αμυντικά χαφ ο Σιώπης με έναν ακόμα. Ξέρω εγώ ποιος είναι, δεν τους ξέρω κιόλας. Στο δεκάρι ο Ανάκογλου παίζει. Όχι. Όχι, όχι. Δραματίας είναι. Τέλος πάντων, έχουν λύσεις. Άκου να δεις τώρα, πάμε στα σοβαρά, έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Ναι, 5 λεπτά για να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν. Θα κάνουμε το ειδικό ένθετο, θα το αναλάβετε εσείς. Παοξάκια στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται και εκπομπή ξεχωριστή. Κάθε όχι. Παρασκευή, ας πούμε. Όχι, όχι, εμείς θα το κάνουμε ένθετο και θα το όποιος ενδιαφέρεται η εταιρεία του να βάλει ένα ένθετο διασκεδαστικό με πολύ γέλιο, εδώ είμαστε. Ας καλέσει το 2310-287-888 να βάλει την εταιρεία του σε ένα εξαιρετικό ένθετο. Για να ακούσουμε. Καταρχήν, πριν πάμε στα τσάτ του ΠΑΟΚ, απλά να αναφέρω κάτι που διάβασα προχθές. Είναι πραγματικό post. Ναι. Γράφει ένας
η μία δεν είναι δυσφημένο το όνομα. Καλό ταξίδι, θεία. Να προσέξεις εκεί που θα πας, θα μου λείψεις, αλλά σκέφτομαι ότι μετά από αυτό το ταξίδι τουλάχιστον δεν θα πονάς πια. Έχει από κάτω συλληπιτήρια, καλό ταξίδι. Και επεμβαίνει γνωστός της οικογένειας και γράφει: διόρθωσε το πως βρε λάχανο, στα μέθανα για ιαματικά λουτρά πήγε όχι στον άλλο κόσμο. Είναι αληθινό αυτό, ρε. Είναι αληθινό, είναι αληθινό. Και η απάντηση είναι ότι την αγαπάω τόσο πολύ, 20 μέρες θα μου λείψει. Γι' αυτό λέει το λέω. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ, παιδιά. Όταν θέλουμε. Ξαναπάω το. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Λοιπόν, καλό ταξίδι, θεία. Να προσέξεις εκεί που θα πας, θα μου λείψεις. Αλλά σκέφτομαι ότι μετά από αυτό το ταξίδι, τουλάχιστον δεν θα πονάς πια. Διόρθωσε το πως βρε λάχανο, στα μέθανα για ιαματικά λουτρά πήγε όχι στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Παιδιά, όταν θέλουμε να πούμε κάτι στην Ίνα Μπέρμπουμ στο Λουάρντα, δεν το γράφουμε στα αγγλικά, δεν το ξέρουμε. Γράψουν τα ελληνικά, θα το μεταφράζει ο άλλος, αν τον ενδιαφέρει. Ναι. Θα το πετάξουν translate. Λοιπόν. Όχι, δεν μας χαλάζει το ένθετο. Λοιπόν, έχει ανεβάσει η σύζυγος του, του Σουηδού, μεταξύ άλλων, μια πολύ ωραία φρουτοσαλάτα. Φρουτοσαλάτα. Γιατί φαίνεται ότι η κοπέλα είναι fit, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Και οι καλοθελητές να την βάλουν στο σωστό δρόμο. Ναι. Ο ένας γράφει «Μπουγάτσα εν μίλκο». Ξεκάθαρα πράγματα. Ο άλλος στα ελληνικά «Φάει κοκορέτσι και δεν θα φάσει τίποτα άλλο ξανά». Eat κοκορέτσι. Ο άλλος ο ευγενικός «Do you try μπουγάτσα, the best breakfast in Greece» κτλ. Και ο αγαναχτισμένος, δώστε ένα σουβλάκι στο κορίτσι κάποιος, ρε παιδιά, Σαλονίκη ήρθε, κρίμα και άδικο, να βοσκάει μόνο κορταρικά. Μια ευγενική προσέγγιση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Εγώ έχω να πω ότι θέλω να λίγο, αν με ακούει η μαμά μου, να ακούσει λίγο εδώ. Φοβερό. Το σχόλιο του φίλου στην Αβέρμπλουμ, γιατί πραγματικά η μαμά μου μάλλον δεν έκανε κάτι καλά. Λέει εδώ, έχει ανεβάσει, ρε παιδί μου, αυτή μια φωτογραφία με τα παιδιά. Ναι. Και έχει ήλιο εκείνη τη μέρα, ωραία. Και λέει ένας από κάτω. Ο ήλιος εδώ στην Ελλάδα, στα αγγλικά προφανώς, θα βοηθήσει τα παιδιά σου για να μεγαλώσουν πιο γρήγορα. Και λέω εγώ στο Στέργιο, τι είναι ρε φίλε Μαϊντανή το παιδιά, δηλαδή. Τι να πει ρε φίλε. Το τσακαλάκι λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο ήλιος της Ελλάδας. Ναι, μαμά, γιατί. Μεγαλώνει για τα παιδιά. Μαμά, γιατί με έχεις κλεισμένη μέσα στο σπίτι, δεν ξέρω. Σε κανένα υπόγειο ήταν η αγάπη μόνο. Η αγάπη στην παραλία ήταν κάτω από την ομπρέλα. Ναι, γιατί ρε παιδιά δηλαδή. Μόνο στο υπόγειο. Άρα, αν θέλετε τα παιδιά σας. Αν θέλετε τα παιδιά σας. Πες λίγο το άλλο για την πισίνα. Για την πισίνα, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα η πισίνα στα αγγλικά είναι πισίν. Πισίν. Ωραία. P-I-S-C-I-N-E. Πισίν. Πισίν. Ωραία. Τι είπε, παιδί μου, ένα ότι. Το δώρο σου θα είναι one house with piscine. Πολλά τα σχόλια τώρα βολεύτηκες με τα σπίτια. Εντάξει, υπάρχει ηρωνία. Είναι και ο Άρντα όμως. Είναι και ο Άρντα. Διάβασε το. Όπου εντάξει, πέρα έχει ρε παιδί μου από όλα. Ωραία. Έχει ελληνικά, έχει αγγλικά, έχει τα πάντα όλα. Ωραία. Και είναι ένας που λέει DB, μία λέξη. Die, άλλη λέξη. Listen. We all love you. Και ξεκινάει ρε παιδί μου εκεί πέρα. Παίζει, κάνε, ράνε. Είναι α πούμε άλλο που του λέει ρε παιδί μου ότι. Είμαι 63 χρονών. Πρέπει να με ακούσεις, σου μιλάω σαν πατέρας. Και ξεκινάει εκεί. 60 λέξεις, ρε παιδί μου, 60 χαρακτήρες το μήνυμα. Ωραία. Είναι γενικά. Ο Βάρντα έχει μήνυμα από Φάμπρικας, έχω να σας πω. Ναι. Έχει πολύ ωραία συνομιλία με τον Φάμπρικας. Ο Φάμπρικας του στείλει ένα χεράκι. Ο Βάρντα τι απάντησε. Πες μου λίγο. Κάντε λίγο μία πρόβλεψη τι έχει απαντήσει ο Βάρντα. Τι του έχει απαντήσει. Χαμπίμπι. Κοίτα, θα μπορούσε να απαντήσει ή Χαμπίμπι που αυτό απάντησε ή Φαρά, ωραία. Ναι. Χαμπίμπι απάντησε. Χαμπίμπι σημαίνει και αγάπη. Και κλείνουμε μία συμβουλή Σταύρο. Ναι, Παοξή στον Ουάρντα. Ναι. Θέλει να γράψει ο άνθρωπος, πάρ' το αλλιώς. Γιατί είχε αγαναχτίσει, δεν μπορεί. Ναι. Πώς το λέει όμως. Take it otherwise. Take it otherwise, my friend. Take it otherwise. Είμαστε συντονισμένοι στο αυτό που λέγαμε έξω. Νίνα και του Άμρ. Είναι όπως αυτό που λέγαμε έξω για το διαιτητή των ξένων, ρε. Πώς θα λένε το γνωστό σύνθημα που λένε για τους Έλληνες. Play well, son of the bitch. Play well. Play well, son of the bitch. Φαντάζομαι να το ζήσουμε και αυτό, να το ζήσουμε και αυτό πραγματικά. Γιατί τα παιδιά μας ξέρουν αγγλικά. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, φυσικά και ξέρουν, ρε. Πλάκα. Δεν ήταν προετοιμασμένοι με την ΑΕΚ. Ναι. Τώρα, παιδί, θα μπει στη ζωή μας ο ξένος διαιτητής. Ναι, ναι. Α, έγινε και το αίτημα του Άρη. Βέβαια. Ξένος διαιτητής του Άρη ΠΑΟΚ. Τσεκάλια είναι. Δουλεύει ο άλλος εκεί. Πάλι παράπονο. Ναι, αλλά στο κύπελο.
Το Σιδηρόπουλο σου βάλανε, δεν σου βάλανε. Διεθνή διαιτή σου βάλανε. Τέλος πάντων, άστο τώρα. Δεξ, δεν είναι. Πάμε, θα πάμε. Μιλήσουμε γι' αυτό μετά το διάλειμμα για να καταλάβει γιατί είναι κακό για τον Άρη. Έχουμε και καλεσμένο. Ο ξένος διαιτητής του Άρης. Έχουμε καλεσμένο που όταν ακούς Παοκάρης, λες αυτόν. Αυτόν. Ωραία. Δηλαδή, πάμε. 9 στους 10, λοιπόν. Πάμε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με συνέντευξη. Και συζητάμε το πρωί τι θα βγάλουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ποιος είναι ο κατάλληλος για να μιλήσει στην ημέρα αυτή. Ένας είναι ο κατάλληλος. Και κατευθείαν και οι δύο λέμε το ίδιο όνομα. Γιώργο Τουρζουνίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Σταύρο μου, στα καλησπέρα Στέργιο μου. Τι γίνεται αδερφέ, πού είσαι? Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά, ε. Ξέρεις, έχεις υποσχεθεί, θα έρθεις μια φορά με τον Βασιλιά όταν θα είμαστε εδώ. Εννοείται, όποτε θέλετε, ότι είμαι στη διάθεσή σας. Εδώ, όποτε θέλετε. Αυτό το καμάρι της πόλης μας που το έβαλα στο στούντιο, εντάξει, θα πρέπει να τιμηθώ κάποτε για αυτά που κάνω. Και νομίζω ότι έκανες πολύ καλή επιλογή. Είναι πολύ καλή επιλογή. Σταύρο, εδώ και ένα μήνα. Έγινες παππούς. Παππούς, ναι, παππούς. Όχι ρε φίλε. Ναι, και παππούς. και δείχνει κάτω από 40 στο μεταξύ άμα τον δεις. Όντως. Ωραία. Γιώργο μου, τι γίνεται γενικά? Όλα καλά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Γενικά. Τα πράγματα νομίζω ότι στην ομάδα μας είναι καλά τα πράγματα. Η ομάδα συνεχίζει αυτό που άφησε την περσινή χρονιά. Είναι μια ίδια ομάδα με το μεγαλύτερο ρόστερ που να έχει παραμείνει το ίδιο, ο ίδιος προπονητής. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα δούμε μια ομάδα αντάξια και αυτά που μας έχει δείξει τα δείγματα στην περσινή χρονιά ήταν όχι απλά ικανοποιητικά, ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή φτάσαμε στη σημείο να πάμε στην Τούμπα και να χαιρόμαστε να βλέπουμε την ομάδα να παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο. Και αυτό οφείλεται και στην ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές και στην οργάνωση που έχει πλέον η ομάδα με τον άνθρωπο αυτόν που διοικεί, τον κύριο Σαββίδη, και φυσικά με τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα. Mm-hmm. Δεν σου κρύβω ότι πέρσι ήταν από τις, αν όχι καλύτερα, από τις καλύτερες χρονιές που έχουμε ζήσει και έχω ζήσει σαν ΠΑΟΚ, το να πηγαίνω στο γήπεδο και να χαίρομαι και να φεύγω ικανοποιημένος από αυτό που βλέπαμε. Ήξερες ότι... Κάτι ανάλογο περιμένω και φέτος. Κάτι ανάλογο περιμένουμε και φέτος. Συζητούσαμε τις προάλλες ότι η ομάδα δεν μπορεί να έχει το ρυθμό που θα θέλαμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχει παίξει από την αρχή της σεζόν πάρα πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης, δηλαδή δεν έχει αυτή την ψυχολογική ηρεμία. Πιστεύεις και εσύ ότι αυτός είναι ο λόγος και ότι σιγά σιγά θα ανεβάσει ρυθμούς? Σίγουρα είναι αυτός ο λόγος, γιατί όπως είπες και εσύ συμφωνώ, η ομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς και μπήκε πολύ στα βαθιά από πάρα πολύ νωρίς. Έπαιξε 6 παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League, που και τα 6 τα παιχνίδια ήταν με πολύ σοβαρές και καλές ομάδες. Ήρθε τώρα το Europa League, ακόμα ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα και στο πρωτάθλημα δηλαδή δείχνει ότι προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της, αλλά εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν πολύ νωρίς και η έναρξη της προετοιμασίας και μπήκε πολύ γρήγορα στα βαθιά. Θα βρει σίγουρα τα πατήματα, θα βρει τους ρυθμούς, θα έρθουν τα παιδιά στα επιθυμητά έτσι, επίπεδα απόδοσης που έχουν, γιατί έχουν πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης. Και πιστεύω, όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι και φέτος η ομάδα μας θα είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα που θα παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα ντέρμπι την περασμένη Κυριακή με ξένο διαιτητή και παρατηρήσαμε ότι ήταν από τα λίγα ελληνικά ντέρμπι που έχουμε δει τα οποία είχαν ρυθμό. Ωραία. Αυτό οφείλεται στη φιλοσοφία του διαιτητή ή σε ένα συνδυασμό χαρακτηριστικών ομάδων και φιλοσοφίας? Και στα δύο θα έλεγα. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι, όπως είπες και εσύ, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να παιχτεί. Δεν υπήρχε εκείνη όλη την ώρα η γκρίνια, η μουρμούρα με τις αν όχι κάποιες λάθος αποφάσεις, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι είναι ένας ξένος διαιτητής. Άλλαξε εντελώς, δηλαδή, υποσυνείδητα η νοοτροπία και η καχυποψία που έχουμε για τους Έλληνες διαιτητές. Mm-hmm. Και λογικά υπάρχει, γιατί γίνονται τραγικά πράγματα. Αυτά που βλέπουμε ακόμα και φέτος, δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα, αυτά που βλέπουμε δεν συμβαίνουν. Είδαμε, όπως είπες και εσύ, ένα διαιτητή αυτό που βλέπει να το σφυρίζει, να μην δέχεται το παραμικρό, να αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί, και είδαμε ένα όμορφο παιχνίδι χωρίς αυτές τις γκρίνιες, τις μουρμούρες και αυτό, δηλαδή να πηγαίνει στον διαιτητή, να διαμαρτύρεσαι και να χάνει το ρυθμό του ένα τέτοιο παιχνίδι. Μετά τα όσα έχουν συμβεί τόσα χρόνια, εσύ είσαι υπέρμαχος του να
τιμωρηθούν οι Έλληνες διαιτητές και να παίζουν μόνο ξένοι, ή ότι έστω και αυτό το ημίμετρο στα μεγάλα παιχνίδια να παίζουν ξένοι μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Κοίταξε να δεις αυτό. Σίγουρα υπάρχουν και Έλληνες διαιτητές αξιόλογοι και πάρα πολύ καλοί. Τώρα για τον Α ή Β λόγο, με όλα αυτά που διαδραματίζονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως δεν μπορούν να βγάλουν, ίσως δεν θέλουν, ίσως δεν τους αφήνουν να βγάλουν αυτές τις αρετές τους. Δηλαδή αυτό το κλίμα που επικρατεί γύρω από την ελληνική διαιτησία είναι πολύ επιβλαβές και για τους ίδιους αλλά και για τις ομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα, αν με ρωτήσεις για τους ξένους διαιτητές, σίγουρα είμαι θετικός, γιατί θα βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, θα υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση στις ομάδες, δεν θα υπάρχει αυτή η καχυποψία, δεν θα υπάρχει αυτό το βοηθάς τον έναν και σκοτώνεις τον άλλον. Αυτό δεν υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους. Και πολύ περισσότερο έχουν άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία γύρω από το ποδόσφαιρο και άλλη φιλοσοφία το πώς θέλουν να βλέπουν τους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω αυτά είναι ένα από τα θετικά, από τα συν. Το αντιμετωπίσαμε και πέρσι στον τελικό με την ΑΕΚ. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός σε ένα τελικό. Άρα δηλαδή, άμα σου ρωτούσαν, αν σε ρωτούσαν τι θα προτιμάσεις, να έρθουν όλοι ξένοι μέχρι τουλάχιστον να συνέρθουν οι Έλληνες ή να μείνει όσο έχει το πράγμα, τι θα διάλεγες? Τους ξένους διαιτητές. Μάλιστα. Εντάξει, δεν έχει και λίγα βιώσει και ο ίδιος, εντάξει. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Αυτές τις μέρες πώς είναι όλα αυτά τα χρόνια, είναι εντάξει, είναι... αλλά πάλι θα το ξαναπώ ότι υπάρχουν και Έλληνες διαιτητές που είναι αξιόλογοι και μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή να παίξουν σωστά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλώς όλα αυτά τα γεγονότα, όλα αυτά τα χρόνια για τον Α ή Β λόγο είναι αυτό που είπα και πριν. Δεν θέλουν, δεν μπορούν, δεν τους αφήνουν. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο από πίσω. Αυτές τις μέρες πώς σε σταμάτησαν και σου είπαν για τον κόλ στο Χαριλάου? Αυτές τις μέρες, Στέργιο μου, δεν σου κρύβω ότι και τώρα που μιλάμε ανυπομονώ να περάσει η ώρα να πάω στην Τούμπα μετά από 4 χρόνια να δω αυτό το παιχνίδι, μάλλον διαφορετικά θα το πω, να δω την ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι ένα όμορφο μετά από τόσα χρόνια που ανέβηκε ξανά ο Άρης. Για την πόλη είναι πολύ σημαντικό, για τον κόσμο μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν μέτρα σύγκρισης, νομίζω είναι τεράστιες οι διαφορές δυναμικότητας που έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα η δική μας η ομάδα. Δεν πάβει όμως να είναι ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ-Άρη μετά από τόσα χρόνια. Εγώ αυτό που θέλω και αναζητώ και θέλω να δω σήμερα στη Τούμπα είναι να μπει ο ΠΑΟΚ, να μπουν τα παιδιά αντιμετωπίζοντας όπως παλιά εκείνα τα χρόνια αυτή την ομάδα. Πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, καλά, ο ΠΑΟΚ θα κάνει ένα rotation, λογικό είναι αυτό, είχε ντέρμπι την περασμένη Κυριακή, έχει και ντέρμπι στο Καραϊσκάκη την ερχόμενη Κυριακή, αλλά πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αυτοί που θα μπουν να παίξουν σήμερα, αν εξαιρέσουμε τον Κίτσιου και τον Μπέλκα, δεν ξέρουν τίποτα για το ΠΑΟΚ Άρης? Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα, τα παιδιά που είναι εκεί, οι Έλληνες αυτοί που είναι και το team που είναι γύρω από την ομάδα, νομίζω πρέπει να τους περάσουν το τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, το τι σημαίνει για τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι, άσχετα αν είναι σε αυτή τη φάση. Το καταλαβαίνω, παίξαμε δύσκολα, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε την Κυριακή τον Ολυμπιακό, παίξαμε με την ΑΕΚ. Προσωπική μου άποψη και φιλοσοφία δεν έχει να κάνει τίποτα. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να μπουν τα παιδιά και όχι να δείξουν, να αποδείξουν, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Να δείξουν τη διαφορά που έχει με την άλλη την ομάδα και μακάρι να κυλήσει καλά το παιχνίδι και να αισθανθεί και ο κόσμος ότι μετά από χρόνια βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές μας στο συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι αυτό που θέλουμε, αυτό που γουστάρουμε, αυτό που περιμένουμε να δούμε μέσα στο γήπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι το γνωρίζουν. Αν όχι το γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν όπως το γνωρίζω εγώ ή τα Ελληνόπουλα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι τα μηνύματα σίγουρα έχουν περάσει το τι εστί ένα τέτοιο παιχνίδι. Λύσε μας τώρα μια απορία, γιατί έχουμε την εικόνα και δεν ξέρουμε, και πάντα είχαμε την απορία να σε ρωτήσουμε. Όταν βάζεις το 0-4 τα 2 τα γκολ, ωραία, yeah. Από πάνω, ωραία, στην κερκίδα,
Υπάρχει διαφημιστική ταμπέλα του Σουνίδης. Ναι. Το έχεις δει αυτό? Δεν το έχω δει. Ο θείος σου ήταν κοτσαδόρη. Με το έχουν πει, είναι, ναι, είναι ο αδελφός του πατέρα μου, ήταν ο θείος μου, ναι. Και πρέπει να είχε βάλει εκεί κάποια διαφήμιση, κάτι τέτοιο, ναι, κάτι. Ναι, ναι. Κάτι. Α, δεν ήταν κάτι που για αυτό το παιχνίδι μπήκε μόνο, δηλαδή να βάλεις εσύ τα κόρ και να διαφημιστεί και η οικογένεια από πάνω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μην με λες τέτοια πράγματα. Άμα το ήξερα, αν μπορούσα να πήγα να την κατεβάσω κιόλας. Έλεγα, ρε φίλε, μπας και την έδειχνες κιόλας γι' αυτό. Να γιατί δεν πήγες να την... Θα πήγαινα να την κατεβάσω κιόλας, ξέρεις, δεν υπάρχει. Θα την κατέβαζα κανονικά άμα το είχα αντιληφθεί. Γιώργο, τι να πω. Αφού σε έχουμε τώρα, να πούμε και για τον Καραϊσκάκη. Ναι. Έχεις δει Ολυμπιακό? Ναι, τον έχω δει έτσι αποσπασματικά, λέω τα στιγμιότυπα, τον έχω δει. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερος από την περσινή ομάδα, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό. Έχουμε εμείς πολύ καλύτερη ομάδα, είναι ένα δύσκολο, είναι ένα ντέρμπι μέσα στο Καραϊσκάκι, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά με την ποιότητα που έχουν και αυτό που έχουν αποδείξει και έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια δεν σημαίνει τίποτα το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα πάνε εκεί, θα παίξουν το ποδόσφαιρο που πρέπει, θα είναι όπως πρέπει να είναι και νομίζω ότι σίγουρα θα πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Ωραία. Γιώργο μου, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Όντως, χαρήκαμε πολύ. Εντάξει, και εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συνειδητοποιήσουμε, ναι, θα συνειδητοποιήσουμε πότε θα είναι έτοιμο το άλλο το παιδί που έχουμε εδώ μετά τις 2. Το καμάρι της Τούμπας αυτό. Ωραία. Να του δώσετε πολλά χαιρετισμένα την το, αγάπη μου. Θα του δώσουμε. Και όποτε θέλετε είμαι κοντά σας. Ωραία. Είστε φίλοι. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λύθηκε και το θέμα λοιπόν με διαφημιστική πινακίδα που είχαμε τόσα χρόνια. Στέργιο μου. Γιώργος Τροσουνίδης, εκπαικτικό παιδί. Ίσως και το μεγαλύτερο ταλέντο που έβγαλε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 30 χρόνια, να πούμε. Ναι. Δηλαδή σε στοιχεία νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλος. Το πώς εξελίχθηκε το πράγμα είναι μια άλλη κουβέντα και έχει να κάνει και με την εποχή. Δεν υπήρχαν τότε οι άνθρωποι να τον πάρουν, να τον δουλέψουν όπως πρέπει και να φτάσει να παίζει σε top επίπεδο. Τα στοιχεία του δεν τα είχε κανείς πραγματικά. Σε ένα φιλικό σταυρό Ρωσία-Ελλάδα στο Καθατζόγλιο έχει περάσει τη μισή Ρωσία. Από το κέντρο έχει περάσει 4-5 παίκτες και του κάνει τσάφι μπάλα στο χορτάρι και χάνει τον γκολ. Ανάμεσα στις δεκάδες φάσεις που έχει βγάλει, εντάξει. Ωραία ομάδα εκείνη του ΠΑΟΚ, το 0-4. Από τις καλές ομάδες. Καλές, εντάξει. Μην κάνουμε το να αναπολούμε το παρελθόν και πολύ. Ωραία, αλλά ήταν όντως. Ήταν μεγάλη ομάδα. ΠΑΟΚ-σίδικη ομάδα εντελώς. Όπου εγώ έχω έρθει για να δω το παιχνίδι το κανονικό, έχω φάει απουσίες, έχω φάει το ένα, έχω φάει το άλλο και δεν γίνεται. Και μετά στο αναβληθέν λείπω. Και όταν γίνεται το 0-4 λείπω. Γιατί δεν έχω άλλες απουσίες. Τα γάρια μου φάγατε. Βγάλτε το, έχεις βγει. Βγάλτε το από μέσα σου. Ναι, μου γύρισε το μάτι. Τέλος πάντων. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα σε 3 λεπτά και πάλι μαζί. Και αφού βρήκαμε τον καφέ του Στέργιου που νόμιζε ότι τον έχει πιει και έχει καφέ για άλλες 2,5 μέρες. Όχι, κάνει λίγο όλο το σκηνικό. Πού είναι ο καφές μου, έψαχνε, μπήκε μέσα, μπήκε στούντιο, στο γραφείο, τίποτα. Έρχεται, α, τον ήπια. Και μετά από ένα μισάωρο, ο καφές μου στο στούντιο. Μόνο που δεν πήγα στον από κάτω όροφο. Μήνυμα για την αγάπη Σταύρο. Επιφανής παοξής παρένθεση πολιτικός μηχανικός, γιατί έχουμε και εμείς τέτοιο. Πραγματικά σοκαριστικό, ναι. Δηλώνει γοητευμένος με αγάπη. Δεν είναι ο πρώτος, ναι. Και περιμένει ανάλυση του 4-3-3 και του 4-2-3-1 για να τρέξει στο κοντινότερο κοσματοπολείο. Δεν δουλεύουμε με τα κοντινότερα. Βιλγυρίδη δουλεύουμε. Αμπράβο, Βιλγυρίδη είναι και. Και δικοί μας άνθρωποι. Ναι. Ναι. Οπότε. Είσαι συγγενής, μαύρο μονόπετρο. Δεν είναι ακριβώς συγγενής. Μέχρι θα σου πω μετά. Ναι. Μαύρο μονόπετρο. Να δουλέψεις την αγάπη. Μαύρο μονόπετρο, τι. Ναι, μαύρο μονόπετρο. Γκοθάσι. Τι λες, τα πιο ωραία είναι. Τα πιο μου μετέφερε ένας φίλος από μακριά ότι χθες εκπομπή του Μετρόπολης χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρισμοί εναντίον μου, επειδή βαριέμαι της από γνωστό φασίστα βλάκα χθεσινό, τέλος πάντων, που δεν ξέρω ποιος τον βάζει. Εγώ το μόνο που έχω να διαβάσω είναι την έξαλλη Νοτοπούλου, την υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης, η οποία ξεσκονίζει το τι έκανε η προηγούμενη, και εδώ διαβάζω επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Μακεδονικός με 15.000 ευρώ για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης των σεμιναρίων, γιατί εκεί πάνω κάνουν και σεμινάρια, κάνουν και σεμινάρια,
Ναυαγοσωστικής και πρώτων βοηθειών. Σίγουρα, κάνω ναι. σεμινάρια. Μάλιστα. Το σωματείο, βέβαια, αθλητικός σύλλογος μακεδονικός, ανήκει. Νομίζω πρόεδρος δεν είναι ο Παύλος. Και μεγάλο μέτοχος. Ωραία. Όσο λοιπόν, Παύλο μου, αφήνεις τον φασίστα καραφλό Ζάβλακα να λέει λόγια για μας, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτόν. Εντάξει, επιχορήγηση λοιπόν 15 χιλιάρικα έδωσε ο προηγούμενος υπουργός σύμφωνα με δημοσίευμα του Θες Νιούς, για να λέμε και την πηγή, για σεμινάρια ναυαγοσωστικής και πρώτων βοηθειών. Αυτά γίνονται πάνω, έχει ένα ποτάμι, ναι. το Ευκάρπιος. Ευκάρπιος. Και εκεί πάνω γίνονται τα μαθήματα. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Μεγάλο ποτάμι, προσφέρει για μαθήματα ναυαγοσωστικής. Φτάνει τώρα με τον κάθε Ζάβλακα μας πιάνει στο στόμα του, δηλαδή φτάνει. Φτάνει. Έχει κουράσει, δεν το καταλαβαίνετε ότι έχω κουραστεί. Είπες κάτι εσύ, όχι νομίζω. Δεν έχω πει, δεν έχω ασχοληθεί καν. Δηλαδή... Το τελευταίο, ξέρω, 8-9 μήνο που μπορώ να έχω άποψη, δεν νομίζω, δεν θυμάμαι κάτι. Τέλος. Ναι. Σταύρο, έχουμε ένα ερώτημα για σένα. Ναι. Έχει εδώ, στέλνει εδώ ένας φίλος. Mm? Λέει, ρε παιδί μου, mm. ποιο είναι το σχόλιο σου mm? Για την εικόνα του Θόδωρου Καρυπίδη στο γήπεδο προχθές, που πήγε να κάνει σκάουτινγκ για... ξεκάθαρα για το Πανιώνιος Άρης. Το τι θα κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης είναι θέλει ένα σχόλιο. Δικό του θέμα. Εντάξει. Δεν θα κάτσω εγώ να ασχοληθώ με το τι κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Από την άλλη, αν πρόεδρος του ΠΑΟΚ έβγαινε να κάνει σκάουτινγκ. Παραμονές, αν γράφαμε για σκάουτινγκ του Ιβάν, θα τρώγαμε ξύλο όλοι μαζί. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό, ανήκει στην οικογένεια του Άρη, το αν κάνει σκάουτινγκ, ο οποίος έχει παίξει μπάλα, εντάξει. Να τα λέμε ναι, όλα. Όντως. Να είμαστε δίκαιοι. Εδώ θα είμαστε δίκαιοι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αν πρόεδρος του ΠΑΟΚ, μεγαλομέτοχος, ναι. πιανότανε να λέει σουξουμούξου μανταλάκια με τον κύριο Σάβα Θεοδωρίδη. Στο περιθώριο του Πανιώνιος Ολυμπιακός και την Κυριακή έπαιζε ωραία, Άρης Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Άρης, τι θα ακούγαμε? Ναι. Δεν έχει προηγούμενο. Και μεσοβδόμαδα μάτς μεταξύ ναι. τους. Ναι, δηλαδή θα λέγανε το βασικό, πήρε εντολές και έρχεται, θα λέγανε. Ωραία, θα λέγανε το ένα, θα λέγανε το άλλο. 50 υστερόγραφα από κάθε σχόλιο. 12 υστερόγραφα. 12 ιστερόγραφα. Τώρα, από εκεί και πέρα. Το τι κάνει ο Καρυπίδης είναι δικό του θέμα. Έκανε ένα ατόπιμα τις προάλλες. Το μάζεψε, το κατάλαβε. Ότι δεν είναι έτσι το έργο. Δεν ξέρω, γρήγορος είναι. Τσακάλι είναι, απλά μπερδεύεται καμιά φορά. Τα βάζει όλα επειδή είναι γρήγορος. Τα βάζει όλα σε ένα... Ναι, τα βάζει όλα σε ένα τέτοιο, τα χαρμά. Δεν ακούω γενικά καλά λόγια δεξιά και αριστερά και δεν έχει να κάνει ούτε με αυτά που γράφονται ούτε με αυτά, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν πειράζει, νέος άνθρωπος είναι, θα μάθει. Θα σου πω μια σοκαριστική είδηση. Mm? Πολυτιμότερος του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Πρίγιοβιτς. Ας το διάλο. Σοβαρά μιλάς. Και όμως ήταν μερικοί που δεν τον ψήφισαν προχθές, ρε. Στην Τούμπα. Πήρε το 57,42% των ψήφων. Οι τρεις Δεύτερος ο Κρέσπο. Ναι, Κρέσπο και η Μαουρίτσιο. Αυτοί οι τρεις ήταν. Είναι ανάλογα πώς το είδες το εδώ είναι το λάθος. Εδώ είναι το λάθος του κόσμου. Δηλαδή, καμιά φορά έχει κάνει ο Μπίσεσβαλ γιογιό τον Μπακάκι. Ωραία, γιογιό. Η ουσία στο παιχνίδι του Μπίσεσβαλ ποια ήταν, που είναι που λέμε, εντάξει. Έχει assist. Όχι. Έχει γκολ. Όχι. Όχι. Ωραία, θα μου πεις ότι ο Μαουρίτσιο έχει. Ο Μαουρίτσιο έχει όλη την οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Μαουρίτσιο, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι λίγο αντιπαθής στον κόσμο. Έχει λίγο αυτό το προφίλ. Όχι και τον αδικούν πολύ. Δεν είναι εμπορικός, αντιπαθής δεν είναι. Δεν είναι, είναι και έχουν στο μυαλό τους τις συγκεκριμένες εικόνες. Εδώ ρε, εσύ λένε ότι είναι εμπλεγμένο σε ό,τι φάση υπάρχει αμφισβητούμενη για τον ΠΑΟΚ και είναι μέσα ο Μαουρίσιο. Τον λένε και γκαντέμι πλέον. Είναι μέσα. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε. Θα σου πω εγώ τέσσερις φάσεις που είναι κρίσιμες. Η πάσα στο ΜΑΚ που δεν βγαίνει στο Καραϊσκάκι, στο 0-0. Ναι. Η φάση στην Τρίπολη που πουλάει την μπάλα. Ναι. Η φάση με την ΑΕΚ. Και η κόκκινη στο τελικό που για καλή μας τύχη ναι. ο Βράνιες ήταν πιο ελαφρύς. Ναι. Πιο ελαφρύς. Τέλος πάντων, αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι σήμερα ένα παιχνίδι διαδικαστικό που πρέπει να περάσει με καλό κλίμα, αλλά πρέπει να κερδίσουμε. Για να ασχοληθούμε με την αναμέτρηση της Κυριακής που είναι όλα τα λεφτά. Ο διαιτητής λογικά αύριο ναι. ο ξένος θα ξέρουμε θα γίνει γνωστός. Χώρα προέλευσης και... Ναι, δεν θέλουμε να είναι Βαλκάνια. Όχι, όχι με τίποτα. Ειδικά Σέρβος που είναι φίλοι μας.
Δεν υπάρχει αυτό. Ούτε Βούλγαρος, ούτε Ρουμάνος, ούτε. Ναι. Σλοβάκους. Όχι, όχι. Τι Σλοβάκους. Ούτε Σλοβαίνους. Όχι, ναι, όχι. Ναι, ούτε... Θα μου πεις ο άλλος. Ναι, εντάξει. Από Αυστρία και πάνω. Αυστρία και πάνω, ναι. Ναι, Αυστρία, Ελβετία, Ισπανία. Ολλανδία. Ολλανδία. Αγγλία θέλουμε. Γερμανία, Αγγλία. Όχι, Γερμανία. Γερμανία είναι... Αγγλία, θα αφήσει το παιχνίδι, ναι. Άστο να παίξει. Αγγλία. Ροντέο, κανονικό. Ροντέο, άστο να παίξει. Έβλεπα ένα μάτσα για 3 χρόνια. 4. Αν θυμάσαι ένα Liverpool Everton 3-3. Και έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις. Και ο διαιτητής, ρε φίλε, γίνονται τάκλινγκ στο λαιμό. Ναι. Δεν έχει σταματήσει το μάτς ούτε σε μισή φάση. Σου λέει: έχετε 5 λεπτά. Σκοτωθείτε. Είναι 3-3 το μάτς, να παίξετε μπάλα. Ναι. Σου μιλάω τώρα για τάκλινγκ στο λαιμό. Κανονικά. Ναι, το θυμάμαι, το έχω το έβλεπα το παιχνίδι. Το 3-3. Που έχουν γίνει στο πεντάλεπτο 5 ευκαιρίες κάθε ομάδα. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό έγιναν 5 ευκαιρίες. Γιατί αν δεν τα άφηνε, μα σου λέει και ο άλλος: ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι επαφής. Άμα εγώ σου χρεώσω την επαφή ως παρανομία, ως φάουλ, ωραία, τι θα δούμε παιχνίδι. Θα δούμε κάτι άλλο. Είναι απλή οι Άγγλοι στο σκεπτικό τους. Και οι Άγγλοι δεν έχουν VAR γιατί έχουν ξεκάθαρη φιλοσοφία. Υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτόν που είναι μέσα. Και αυτός έχει πάρει τις οδηγίες από την, τέλος πάντων, από την ομοσπονδία τους, από τη λίγκα τους, ότι εμείς αυτό το θέμα θέλουμε να παρουσιάσουμε. Και αυτό το θέμα παρουσιάζουν. Και γι' αυτό βλέπουν Πρέμιερ μέχρι και στη Μαδαγασκάρη. Δηλαδή, αν είχες Έλληνες διαιτητές, δεν τα βλέπαν ούτε στο Κορυδαλό. Ναι, όχι. Ναι. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Γιατί εμένα μου ήρθε απ' έξω. Ναι. Έχει σπίτια και απ' έξω, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον Κορυδαλό. Δεν είναι μόνο οι φυλακές Κορυδαλού, είναι συνοικία. Έχει συνοικία, ναι. Ναι, συνοικία. Ιστορική κιόλας. Ιστορική συνοικία, όπου είχα έναν στο στρατό από τον Κορυδαλό που πραγματικά κατά λάθος ήταν απ' έξω. Δηλαδή έπρεπε να τον πάνε κατευθείαν από γίνει σημείο του, έπρεπε να μπει μέσα. Δεν ξέρω, μπορεί να επηρεάζει το κλίμα. Όχι, αυτά πρέπει να τα διευκρινίζουμε. Ναι. Δηλαδή, άμα σου πω είσαι για τη Σταυρούπολη, εγώ μπορεί να εννοώ και το ψυχιατρίο μέσα. Από κάτω γιατί το πατρικό μου. Το ξέρω. Ακριβώς. Στην οδό. Ξέρεις πώς λέγεται η οδός μου. Όχι. Έλα να δημιουργήσουμε κλίμα. Στην οδό Τζαβέλα. Α, τυχαίο δεν νομίζω. Το πατρικό του πατέρα μου είναι στην Τζαβέλα. Όταν ακούω οδό, μου στο μυαλό εκείνη η επική ομιλία του Λεβέντη. Στην οδό Χαγκοκονδύλη που έλεγε στο θρυλικό βίντεο. Ωραίες εποχές. Αγάπη, μπες λίγο στα μικρά-μικρά. Μέχρι και ο Τζάλμα ασχολήθηκε. Ε, ναι, ρε. Κατευθείαν κιόλας μετά το μάτς. Μετά το μάτς το σήκωσε. Είπε, ναι, είπε ότι αυτή τη φορά δεν μπορούσε να φύγετε. Ο Τζάλμα από την Αλάνια. Ναι. Εντάξει, ο Τζάλμα το έζησε πέρυσι. Το σκεφτόμουν λίγο την ώρα του αγώνα, είναι η αλήθεια. Το Τζάλμα. Τον ήθελα. Αυτό, α. Έτσι, ναι. Ένα ήταν και ο Λιμνιός λίγο. Δεν έχει να κάνει με το Λιμνιό. Έχει να κάνει με, το, με τον όγκο του, τον τρόπο παιχνιδιού του. Δεν είναι ούτε ο Λιμνιός, ούτε ο Ζαμπά, ούτε ο Γουάρντα, ούτε αυτά μας δίνει του Τζάλμα. Άλλα μας δίνουν. Δεν μας δίνει αυτή τη σταθερότητα του Τζάλμα. Ήξερες ότι το Τζάλμα θα πάρεις ένα 7, θα το πάρεις όμως. Εντάξει, με τον Τζάλμα πιστεύω ότι. Παίζει καθόλου και τι κάνει. Πώς έχει βάλει κανέναν γκολ, μια σύστηση. Πάνε και καλά αυτή. Η Αλάνια. Ναι. Η Αλάνια είναι η ομάδα του. Ζαβέλα, Μανιάτη. Όχι, όχι, όχι. Του... Όχι του Ερντογάν. Του Νταβούσογλου. Ναι. Αυτού, ναι. Άρα, πολύ καλά τα πάει η Αλάνια. Τι έχει. Στην πρεμιέρα έχασε 1-0 από τη Σίβασπορ. Κερδίσαν τώρα. Δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας ήττα από την Αγκαρακουτσού με 2-0. Τρεις νίκες σε ρί έχουν, γιατί είναι στα άλλα. Ιστορική Αγκαρακουτσού. Χωρίς τον κάμπος. Έξι μάζεψε από την Γαλατασαράι. Mm-hmm. Κέρδισε την Γκεσδέπε 1-0. Ναι, πρώτη νίκη. Τραμζόσπορ 1-0. Το παίξαμε εκεί. Ο κάμπος και κερδίζουν την Τραμζόν και την Κασίμπασα εκτός έδρας 2-1. Έχουν τρεις νίκες. Πέρσι κινδυνεύανε. Εντάξει, ψάχνουν τα πατήματά τους. Σε 6 παιχνίδια έχουν τρεις νίκες. Τι βαθμολογία έχει η Αλάνια? Μισό λεπτό. Να το, εδώ κάτω, κατέβαλε. Εδώ κάτω δύσκολα. Ναι, δύσκολα. Θα το βρούμε. Ψάχνουν τα πατήματα, ρε, είναι στο ξεκίνημα. Κάπως έτσι είναι. Τζαβέλας αρχηγός στην Αλάνια, είδα σωστά. Ναι, σε πολλά μας. Δέκατη θέση. Δέκατη θέση. Κορυφαία της ιστορίας της. Και απέχουμε από την κορυφή 4 βαθμούς. Και 4 από την. Από το βυθό. Δεν πέφτει η Αλάνια, σπορ να ξέρεις. Έχουν μαζευτεί εκεί. Η Μπασάκ ξεχύρε. Έχουν μαζευτεί εκεί. Τζαβέλας, Μανιάτης, Τζάλμα. Ο άλλος ο Βηγιαφάνες. Ναι. Έχει. Παρεάκι. Η Αλάνια σπορ, μάλιστα. Μην το λες έτσι. Θυμάμαι εγώ το σκηνικό που σκοτώθηκε ο Μανιάτης με τον Τζαβέλα στην Εθνική, στη Βραζιλία.
Και διαρροές πλευράς Μανιάτη, διαρροές πλευράς Τζαβέλα, διαρροές ΕΠΟ, διαρροές Ολυμπιακού, διαρροές ΠΑΟΚ. Ένα μπακελιό να γίνεται εκείνη τη μέρα. Συμβαίνουν αυτά, εντάξει. Συμβαίνουν σε έναν ζωντανό οργανισμό. Τι ωραίο κλισέ και αυτό. Ας πούμε και κανένα κλισέ, γιατί δεν λέγεται κανένα κλισέ εδώ πέρα. Τρίτος πιο... Τι? Σε αξία μεγάλος παίκτης της Αλάνια, ο Τζάλμα. Είναι ένας Τζούνιο Φερνάντες, ένας εξτρέμ, με 3 εκατομμύρια σε γνωστό site. Ένας Παπής Ντεμπάσισε με 2,5 και τρίτος είναι ο Τζάλμα με 2 εκατομμύρια αξία. Ο οποίος Τζάλμα δεν σχολιάζει πολύ πάω, αλλά μετά την άκρη δεν άντεξε. Όχι, ρε, συνέχεια κάνει post. Έχει πάρα πολλά ποσαρίσματα γενικότερα. Πάω. Ναι. Και αγώνες έχει ανεβάσει, παρακολουθεί και τα ευρωπαϊκά όλα ανέβαζε διάφορα post. Και αυτό τώρα το ανέβασε, σου λέω, 5 λεπτά μετά το παιχνίδι. Κατευθείαν. Έτοιμο το είχε. Με φωτογραφία Βαρέλα. Κανονικά. Την άλλη Τετάρτη παίζει η K19 του ΠΑΟΚ στην Κύπρο και θα έχει και κόσμο η ομάδα του Γκαρσία εκεί πέρα. Στο Τσίριο, διαβάζω εδώ. Ναι. Στο ΠΑΟΚ 24. 7 η ώρα την άλλη Τετάρτη, γενική είσοδος 5 ευρώ. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυτική κερκίδα. Πότε θα γίνει αυτό? Την άλλη Τετάρτη. Θα με στείλει αποστολή στην Κύπρο να καλύψουν. το έκανε ο άνθρωπος, έλα. Να με στείλει στην Κύπρο αποστολή. Για το K19. Youth καλά, League. Εννοείται, ρε φίλε. Με την Έλε Μεσού. 7 η ώρα. Που είναι παραδοσιακή δύναμη. Ρεστέριο, θα είσαι στο. Καλά, ρε. Ο Μίτας πήγε στην Ομόνια και εμείς παίζουμε ένα Έλε Μεσού. Α. Έχουμε με και την Έλε Μεσού. Ρεστέριο, δεν μπορείς να πας γιατί θα είσαι στη Λευκορωσία. Ναι. Αλλά αν δεν ήσουν, θα μπορούσε να πας. Θα πας στη Λευκορωσία. Έτσι λέω. Ναι. Καλή φάση. Μόνη, πρώτη εδώ. Το μάθαμε και αυτό. Το μάθαμε και αυτό. Θα έχουμε δυνατή αποστολή, εντάξει. White Russia. Πόσα έγγραφα συμπληρώσαμε για να πάμε στη Μόσχα, στο Μίνσκ? Πόσες εβδομάδες χρειαστήκατε για να το κάνετε? Τουλάχιστον 5. Δεν καταθέσαμε μόνο ακτινογραφία θώρακος. Σε μια ιδέα στο στρατό και ακτινογραφία θώρακος. Πιστεύω ότι όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που σου μετρούσε τους όχις, είχες τέτοιον? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δηλαδή. Ναι. Είχες. Τι είναι αλήθεια? Αγάπη μας το κάνουν αυτό στο στρατό. Γιατί θέλουν να το ξέρουν αυτό? Γιατί όχι, είναι κάποια παιδιά που είχαν προβλήματα στα μαθηματικά και λένε για να τα οξύνουμε λίγο. Τι λες, μωρέ. Ναι, και είμαστε στην ουρά και τους τα δείχναμε. Τι λες, μωρέ. Σοβαρά μιλάω. Τι λες, μωρέ. Καλά, εντάξει. Εξήγησε, Χρήστο, ότι δεν κάνω πλάκα και ότι είναι έτσι. Ναι, ναι. Εσύ μπορείς να πεις τι, με τίποτα. Κράψω κούπα. Εγώ έχω ακόμα, έχω ακόμα τη φάτσα αυτού νου που τον πλησίαζα. Που τον πλησίαζα και του τα μέτραγα. Τι λες, μωρέ, Σταύρο, πώς καλά, ρε. Χρήστο, πες όταν κάνω πλάκα. Ναι, δεν πιστεύει. Τρελίστε, ρε, πάτε καλά. Άντε, με βρήκατε εδώ καλή. Εσύ μετρούσες κιόλας? Εγώ του έδειχνα. Α, έδειχνες. Ήταν ένας λίγο ευαίσθητος. Γιατρός, ξέρεις, αυτή η ειδική. Επιστήμονας. Ναι. Επιφανής. Δες από τότε να το έχουν μανία και αυτός να δημιούργησε το κλαμπ επιφανών αεξίδων. Που είναι προβληματική. Τέλος πάντων. Εσύ Σταύρο, έτσι πρέπει να δεις από εδώ. Είμαι επιφανής δημοσιογράφος. Είμαι επιφανής δημοσιογράφος, δεν κατάλαβα. Πέρα από μεγάλο δημοσιογράφος, είσαι και επιφανής. Ναι. Να το σκεφτώ. Α, επιβεβαιώνει φίλος ότι ισχύει αυτό. Είδες. Σοκαρίστηκα. Κάντε εικόνα τώρα και να κλείσει η εκπομπή. Θα έρθω το απόγευμα στο γήπεδο και θα σας κοιτάω έναν έναν, να ξέρετε. Με φιάλτες κανονικά. Πόσο. Θα ήμασταν στο Μίσκι και είχε μείον 58. Νομίζω θα είναι καλύτερα αυτή τη φορά. Ελπίζουμε. Τι εμπειρία κι αυτή. Που δεν μπορούσαμε να καπνίσουμε πουθενά μέσα και βγαίναμε στους μείον 15. Και θα είστε και πολλές μέρες. Το πρώτο τσιγάρο μονορούφι της ιστορίας του τσιγάρου. Εντάξει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και θα είστε και πολλές μέρες, ρε παιδί. Πολλές πολλές μέρες θα είμαστε. Τι, ρε, Τρίτη θα πάτε. Τρίτη και θα γυρίσετε Παρασκευή. Πέμπτη γυρνάτε. Θα το αλλάξουμε. Τρεις δεν ιδρεύσεις. Τι τρεις, ρε. Τρίτη θα πάτε, ρε. Όχι, όχι. Τετάρτη θα πάμε και γυρίσουμε Παρασκευή. Πόση ώρα είναι το ταξίδι? Μια μισή ώρα, δύο, πόσο να είναι. Α, μόνο. Πού είναι η Λευκορωσία, νομίζεις, το πόλο? Όχι, παραπάνω, δύο μισή πέρα. Σώπα. Στο μεταξύ, έτσι όπως καπνίζαμε στο Μίνσκ, εδώ να πούμε ότι παιδιά, όσοι δεν καπνίζουν, να μην καπνίζουν. Ποτέ. Να περάσουμε το γενικό μήνυμα. Ναι. Και από τη μιλάω σοβαρά. Αλλά όπως καπνίζαμε στο Μίνσκ με μείον 58, δεν καπνίζουν, φίλε, ούτε οι μελοθάνατοι που λένε το τελευταίο του τσιγάρο. Δεν καπνίζουν έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι επειδή βαριόμουν να κατέβω σε κάποια φάση, γιατί μπαίναμε στον πέμπτο που ήμασταν. Είχε πολλούς ουρανούς, ναι. Τα ξενοδοχεία, το παράθυρο είναι γυρτό.
Θυμάσαι, είναι έτσι, δεν ναι, ανοίγει. Ναι, ναι. Ναι, κρεμάστηκα πάνω από το παράθυρο για να βγω προς τα έξω. Γιατί εκεί εκτός των άλλων δεν είναι ότι θα πληρώσω το πρόστιμο, είναι και δικτατορία. Δεν μπορεί να είναι και ένας λόγος για να ζήσεις στο εξπρέσ του μεσονυχτίου. Ναι, γενικά Σταύρο, σε αυτές τις χώρες είσαι πιο μαζεμένος. Ναι, είμαι λίγο πιο μαζεμένος. Δεν είσαι πολύ μαζαντικός. Περνάω από τη διάβαση, αυτά τα γνωστά. Δεν αντιμιλάς γενικότερα, γιατί εντάξει, είναι αυτό που λες. Άμα σε γραπώσουν, άστο μετά. Ναι, μετά σφίξαμε. Τουλάχιστον δεν σου κάνουν έλεγχο. Είμαστε μετά τον Νικολάκη τον Πούπουλοφ, η δεύτερη γραπώσουν. Είμαστε λίγο προσεκτικοί. Είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Δώσε χορηγούς, είναι ο Βασιλιάς, ήρθε, πάμε να κάνουμε ζέσταμα για την εκπομπή. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά. Εγγύηση για να έχετε μια απολαυστική ώρα από τις 2 μέχρι τις 3 και από νωρίς το απόγευμα, πολύ πολύ πριν τις 7. Ο Λίμπερο 107,4 θα σας βάλει στο κλίμα του αγώνα μεταξύ ΠΑΟ και Άρης, η σέντρα στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.